Κοντά μας ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, όπου είχαμε πάει πριν από λίγο καιρό, όταν είχαμε την εορτή βέβαια του Αγίου Ελευθερίου, είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για την προσφορά της Εκκλησίας. Οι ενορίες σε αυτό το διάστημα πραγματικά τρέχουν και τρέχουν πολύ γρήγορα, καθώς προσφέρουν στον συνάνθρωπο και βέβαια όχι μόνο τώρα, τις Άγιες αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πατέρα Θεμιστοκλή, την ευχή σας. Χριστός ετέχθη. Αληθώς ετέχθη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα μας, εκεί την ευλογημένη Ελλάδα, τη Μακεδονία μας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και για την συναντήληψη και τη συνοδοιπορία στο έργο του Θεού μας. Εμείς τώρα σας ενοχλούμε για την πλούσια δραστηριότητά σας. Ειδικά αυτές τις Άγιες ημέρες, ξέρετε, πατέρα Θεμιστοκλή, θυμόμαστε ακόμη περισσότερο τον συνάνθρωπό μας. Εσείς βέβαια τον θυμάστε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όποιον έχει ανάγκη, να μιλήσουμε για τις δράσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δράσεις αυτό το καιρό, όπως ξέρετε, τα Χριστούγεννα πάντα είναι μια περίοδος που η ευαισθησία των ανθρώπων εστιάζεται περισσότερο στο υλικό μέρος της εορτής αυτής, που είναι να έχει κάποιος ένα τραπέζι γεμάτο με φαγητό. Αυτό φυσικά, όπως ξέρετε, στις ενορίες δεν γίνεται μόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά η φιλανθρωπία επεκτείνεται σε όλο το έτος. Δεν ταΐζουμε κάποιον για να φάει τα Χριστούγεννα, οπότε να περιμένουμε του χρόνου τα Χριστούγεννα να το ξαναταΐσουμε, αλλά αυτό γίνεται συνεχώς. Περισσότερο όμως είπαμε αυτές τις εορτές που ο κόσμος ευαισθητοποιείται περισσότερο και κόβει κάτι από το μισθό του, από τον οβολό του και το δίνει για τους φτωχούς και αναγκημένους αδελφούς μας, η Εκκλησία μας και όλες οι εκκλησίες το πράττουν αυτό και οι ενορίες και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών αλλά και όλων των Ιερών Μητροπόλεων. Αγωνιζόμαστε όλοι οι ιερείς να θεραπεύσουμε και αυτό το πρόβλημα των ανθρώπων που είναι η σύτηση. Είτε με πακέτα οργανωμένα τα οποία δίνουμε σε οικογένειες πολύτεκνες ή οικογένειες σε αναστολή όντες που βρίσκονται στην εργασία τους και δεν έχουν τα προστοζήν τους. Η Εκκλησία πάντα συμβάλλει, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο κάθε ένας την πανδημία. Η Εκκλησία μας είναι μητέρα και ως φιλόστρογος μητέρα αγωνίζεται να δώσει κάτι στα παιδιά της, ότι και αυτά για τις Άγιες ημέρες που θα διερχόμεθα, το Άγιο Δωδεκαήμερο και των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αλλά και των Θεοφανίων, όλοι οι άνθρωποι να περάσουν με μια ευπρέπεια αυτές τις εορτές. Και φυσικά δεν μπορεί να τρώει κάποιος στο σπίτι του και να αγνοεί τον διπλανό του, γι' αυτό οργανώσαμε αυτήν την ευλογημένη έτσι περίοδο, τα δέματα αυτά της αγάπης, τα οποία περιέχουν πάρα πολλά πράγματα και με λίστες ή μέσω του δικτύου που υπάρχουν για τους εναναστολιώντες ή τους φτωχούς, τους πολυτέκνους, τους τρίτεκνους, τους έχοντας ανάγκη γέροντες, γερόντισες, και μοιράσαμε τη χάρη του Θεού με τη βοήθεια όλων των νέων των παιδιών, έγιναν και οι αποστολές των δεμάτων στους ανυμπόρους. Και δοξάζουμε το Θεό διότι και ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα της ενορίας μας εδώ, το οποίο πάντοτε είναι να βρίσκεται ο άνθρωπος στο επίκεντρο της αγάπης και της φιλοστοργίας, όπως ακριβώς θα έκαμνε και ο Κύριός μας και κάνει. Να τονίσω όμως εκτός αυτών των δραστηριοτήτων που ασχολούνται με τα φιλόπτωχα ταμεία, υπάρχει και ο ρεποστολικός τομέας που βοηθούμε την εξωτερική ιεραποστολή, διότι εκκλησία χωρίς ιεραποστολή είναι εκκλησία χωρίς αποστολή. Ενστερνιζόμενη λοιπόν αυτή την γραμμή, την πατερική θα έλεγα, διότι και οι παλαιοί πατέρες κάναν ιεραποστολή με άλλη έννοια του όρου, αλλά βγαίναν και από τα στενά όρια και των μονών τους και των εκκλησιών τους και πήγαιναν αλλού για να θεραπεύσουν τις ανάγκες των ανθρώπων τις πνευματικές. Αυτό προσπαθούμε εν το μέτρο του δυνατού, μέσα από πολλές δυσκολίες, να στηρίξουμε τους ιεραποστόλους μας σε διάφορες χώρες ιεραποστολικές. Πρωτίστως όμως η ενορία μας από την αρχή και από χρόνια πολλά έχει αναλάβει να ενισχύει το νησί της Μαδαγασκάρης, mm-hmm. που είναι ένα νησί ακριβώς κάτω στην Αφρική, πολύ μεγάλο, 4 φορές είναι σε έκταση μεγαλύτερη η Μαδαγασκάρη από την Ελλάδα μας, και εκεί συντηρούμε τις Ιεραποστολές. Εν πρώτης βοηθήσαμε πάρα πολύ την ενιαία τότε Μητρόπολη Μαδαγασκάρης, αλλά επεσχάτων πριν από 2 έτη ο μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο κύριος Θεόδωρος, έκανε τη χώρισε τη Μαδαγασκάρη σε βόρεια και νότια,
Οπότε έχουμε την Επισκοπή Βορείου Μαδαγασκάρης και την Επισκοπή Νοτίου Μαδαγασκάρης με πρωτεύουσα την Τολιάρα. Βοηθάμε λοιπόν τον Επίσκοπο εκεί, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, τον κύριο Πρόδρομο, στέλνοντας και χρήματα, αλλά περισσότερο στέλνοντας, κάνοντας αποστολές containers με πολλά είδη τα οποία συγκεντρώνουμε, εκκλησιαστικά είδη, φαγόσιμα, είδη ενδύσεως, υποδύσεως, τα οποία με πολύ χαρά οι πιστοί μας, οι ενωρίτες μας δίδουν και πολλοί άλλοι, και αλλαχού δηλαδή ευρισκόμενοι, μας στέλνουν αυτή την αγάπη τους. Και αυτό δημιουργεί στους ανθρώπους μία βάση να σκεφτόμαστε ότι ζει Κύριος ο Θεός όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Αμερική, στις αναπτυγμένες χώρες, αλλά ζει και στις τριτοκοσμικές χώρες που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη την φροντίδα μας. Γιατί θα μας ελέξει ο Κύριος? Και εάν και τότε υπήρχε ιεραποστολή, θα έλεγε «Εμφυλακή ημν και ήλθετε πρόσμε», θα έπρεπε να βάλει και «εν ιεραποστολή ημν και ούκ ήλθετε πρόσμε». Οπότε εμείς, συνετιζόμενοι πάνω σε αυτό τον κανόνα, έχουμε δραστηριοποιήσει μια μεγάλη ομάδα νέων ανθρώπων από την σύναξη των νέων που έχουμε μέσω των κατηχητικών δραστηριοτήτων της ενορίας μας, και ο κάθε ένας που έρχεται στην ενορία μας λαμβάνει μία διακονία. Μία ακόμη πτυχή της προσπαθίας της πνευματικής που κάνουμε να βοηθούμε τους ανηλίκους φυλακισμένους νέους που βρίσκονται στις φυλακές της Αυλώνας, εδώ έξω από την Αθήνα, περίπου 50 χιλιόμετρα είναι οι φυλακές, και έχουμε συστήσει μία ομάδα που πηγαίνουμε, κάνουμε επισκεπτήριο, έχουμε την ειδική έγκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είμαστε η επιτρεπόμενη ομάδα της ενορίας μας που μπορούμε να μπαίνουμε στις φυλακές με παρουσία του κοινωνικού λειτουργού πάντοτε, και κάνουμε παρέα σε παιδιά φυλακισμένα τα οποία δεν έχουν καθόλου επισκεπτήριο. Και φυσικά μεταφέρουμε και σε αυτά τα παιδιά, δίνοντας πολλά είδη ρουχισμού και πολλά είδη πρώτης ανάγκης, υγειονομικής ανάγκης, στην κοινωνική υπηρεσία, και τα διαθέτει μετά στους ανυμπόρους φυλακισμένους. Διότι, όπως ξέρετε, οι φυλακές μας είναι ένα δύσκολο πεδίο στο οποίο δεν μπορούν να συντηρηθούν οι άνθρωποι από μόνοι τους. Δηλαδή δεν παρέχει το κράτος μεγάλη φροντίδα για τα, μέχρι και για τα είδη υγιεινής, να σας πω, στέλνουμε τέτοια είδη στις φυλακές. Αλλά είναι μια πολύ ευλογημένη προσπάθεια, διότι βλέπουμε έναν ή δύο νέους ανθρώπους που για πολλές περιστάσεις ή για εγκλήματα ή για οτιδήποτε άλλο έχουν διαπράξει τη ζωή τους, να τους επισκέπτεται μια ομάδα χριστιανών ανθρώπων από την ενορία, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί εδώ από ειδικούς, τους οποίους φέραμε στην ενορία μας, και με την αγάπη του Ευαγγελίου μας κάνουμε και αυτό το έργο. Την ανάγκη λοιπόν φιλοτιμία ποιούμενη πηγαίνουμε και στις φυλακές, όπως επίσης και στα ιδρύματα, γυροκομεία ή στέγες κατοικίων γερόντων, ή ακόμη στο άσυλο ανιάτων που έχουμε εδώ στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα. Επισκέπτονται ομάδες κυριών και κυρίων, οι οποίοι πηγαίνουν και διασκεδάζουν τους ανθρώπους, τους ταΐζουν. Έχουμε συστήσει και μία ομάδα από κομμώτριες, από ανθρώπους που ασχολούνται με μανικιούρ και πετικιούρ, να βοηθήσουμε αυτές τις ομάδες των ανθρώπων που δυσκολεύονται και αυτό το νύχι τους να κόψουν ακόμη, ή και τους δίνουμε χαρά με εορταστικά προγράμματα, εφόσον η πανδημία τώρα δεν μας επιτρέπει και την είσοδο. Προσπαθούμε με άλλους τρόπους να θεραπεύουμε και αυτό το θέμα. Αλλά πάντοτε στην ενορία μας υπάρχει και αυτός ο τομέας της αγάπης, των επισκέψεων αγάπης, όπως τους λέμε εμείς, την λέμε αυτή τη δραστηριότητα. Το κατηχητικό σχολείο που έχει όλες τις βαθμίδες στην ενορία μας είναι από τις προσχολικής ηλικίας, τα παιδιά του δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου, αλλά και συνάξεων νέων για τους φοιτητές και άνω, μην παραλείποντας όμως και την κατήχηση των ενηλίκων. Αυτά είναι μέσα από τα κύρια έργα της ενορίας μας εδώ στον Άγιο Ελευθέριο της Οδού Αχαρνών. Προσπαθούμε να μορφώσουμε τον Χριστό, να δώσουμε την αγάπη του Χριστού, αλλά και τον Λόγο του Χριστού, και μέσα βουτυγμένο στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Θα ήθελα να πω και για μια δραστηριότητα ακόμη, ναι, η οποία είναι πολύ σημαντική, ότι βλέποντας πολλές φορές ότι τα ιερά μυστήριά μας του γάμου, της βαπτίσεως, της κηδείας, τα μνημόσυνα, ο κόσμος δεν έρχεται προετοιμασμένος κατάλληλα, έχουμε δημιουργήσει μια σχολή υποψηφίων αναδόχων, παρανύμφων και μελονύμφων, προκειμένου να καταρτήσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας.
Και αυτό το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια και έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, διότι κάνουμε κάποιες συναντήσεις πρώτης τελέσεως των μυστηρίων γάμου, βαπτίσεως κτλ. Και τους εξηγούμε με πολύ όμορφο τρόπο την ευθύνη της αναδοχής, την ευθύνη της κουμπαριάς και πόσο αυτό είναι κατάλυτος ο δεσμός ο οποίος δημιουργεί η σχέση μας με τον Θεό μας και με τους συνανθρώπους μας. Και ευελπιστούμε ότι χάρη στο βλέποντας και τον κόπο και τη θυσία των διακονούντων εν το Ιερό Ναό θα αποδώσει κατά το μέτρο του δυνατού και στις ψυχές των ανυποψίαστων χριστιανών, οι οποίοι δεν είναι τόσο κατηχημένοι, και αυτό το βλέπουμε στα μυστήρια, αλλά με τη χάρη του Θεού, δόξα σε ο Θεός, δοξάζω τον Θεό και ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας σήμερα, να ευχηθώ σε όλους τους καλούς συνεργάτες της 4Ε και στους καλούς ακροατές που, οι οποίοι, και τηλεθεατές που βλέπουν και τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε αλλά και το ραδιοφωνικό σταθμό όσους μας ακούνε, να έχουν τη χάρη και την ευλογία του Θεού, διότι εάν μη Κύριος οικοδομήσει, εις μάτιν εκοπίεσαν οι οικοδομούντες. Τα πάντα πρέπει να ξεκινούν και να καταλήγουν στο Χριστό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε και προφανώς τώρα μιλάμε για κάποιες από τις δραστηριότητες σας, έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες, αλλά δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες λόγω χρόνου. Ναι, είπα ακριβώς κάποιες, σεβόμενος και τον χρόνο των ανθρώπων, αλλά και του προγράμματός σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Στο μέλλον να πούμε κάτι περισσότερο. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Την ευχή σας να ζητήσουμε ξανά. Καλή πρωτοχρονιά. Ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Ο πατήρ Θεμιστοκλής, λοιπόν, Χριστοδούλου, ο πρωτοπρεσβύτερος, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου, Οδού Αχαρνών. Πόσο χαιρόμαστε πραγματικά που οι ενορίες μας έχουν τόσο πλούσιες δράσεις. Επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Είπαμε πολλές φορές δεν αναδεικνύεται, περνά έτσι, δεν το εντοπίζει κάποιος που δεν γνωρίζει βέβαια, αλλά πρέπει να ακούγεται και έχει τη δική του αξία να ακούγεται αυτές τις άγιες ημέρες πραγματικά του Αγίου Δωδεκαημέρου. Τώρα πάμε να πάρουμε μια ανάσα και περνάμε στην επικαιρότητα.